Θα κάνεις YouTube, πώς αισθάνεσαι. Ξεκινήσουμε από αυτές τις ερωτήσεις, λέω εγώ. Όχι. Μισό. Λοιπόν, να πω κάτι σε αυτό το σημείο, ότι αυτό το βίντεο για να βγει έχει περάσει χίλια δεινά. Okay. Έχει πάρα πολύ καιρό που το τραβήξαμε, περάσαμε εξεταστικές κτλ. Ήρθε η ώρα να κυκλοφορήσει όπως λογικά βλέπετε. Και θέλω να πω ότι ο ήχος μετά το μισό λογικά είναι πολύ κακός, μπορεί και πριν το μισό. Αυτό οφείλεται στο ότι ξέχασα να βάλω τον ήχο να γράφει ξανά όταν κάναμε να κάνει την κάμερα. Ωραία. Αυτά θέλω να πω. Απολαύστε το βίντεο. Ευχαριστώ όσους το βλέπετε. Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια βίντεο. Οπότε με ένα subscribe και ένα like και ένα share και ένα story κτλ. Τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε στο βίντεο. Το έχω. Λοιπόν. Ωραία. Μετά το τελευταίο podcast που κάναμε το TAU που ήταν για τα πανεπιστήμια, πάρα πολλοί μου στείλατε και θέλετε να μάθετε για το πανεπιστήμιό μας. Ωραία. Έφερα το σταλί. Κοιτάξτε. Ωραία. Αυτό. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Ελένη Σάντολη. Και θα μας. Όχι, δεν το κάνεις όσο ψεύτικο. Συγγνώμη που δεν πέρα. Και τη Σόφη Γιώργο από την κάμερα. Λοιπόν. Και θα μιλήσουμε λίγο πιο πολύ για... και για τα θεωρητικά, θέλω να σε ρωτήσω, της σχολής, που εμείς δεν έχουμε ιδέα. Και γενικότερα για πράγματα της σχολής που πάλι εμείς δεν έχουμε ιδέα. Ωραία. Και γι' αυτό δεν είναι και θαλής εδώ, γιατί μπορούσαμε να το περιμένουμε, αλλά αποφάσισαμε να μην το περιμένουμε. Δεν περίμενα με τίποτα να ενδιαφερθεί τόσος κόσμος για... Νιούτ. Παρακαλώ. Ναι. Για την σχολή μας. Και... απλά είμαστε λίγο ξεχασμένοι. Είμαστε λίγο ξεχασμένοι, όντως. Είμαστε εκεί που είμαστε. Και μας έχουν για λίγο κουλτούρε, τέχνο, τέτοια φάση. Επομένως, bye. Ναι. Νομίζω ότι γενικά δεν έχει πληροφορίες ο κόσμος για το τι έχεις στη σχολή, τι κάνεις στη σχολή. Τίποτα. Ναι, είναι full τυχαίο άμα θα μπεις και μαθαίνεις τι κάνεις στη συνέχεια. Εντάξει. Ας πούμε και εγώ όταν μπήκα, εμένα με είπαν ότι ξέρεις, έχει ένα μεγάλο στούντιο, μέσα έχει μαθήματα για κινηματογράφη και τέτοια. Εγώ, ναι, πάμε, ξέρω εγώ, το θέλω αυτό, πάμε. Και ήταν όχι. Και μετά ήταν όχι. Θα πω πάλι κάποια πράγματα γιατί δεν ξέρω αν δεν τα καταλάβατε, δεν τα είπαμε σωστά στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε θα τα ξαναπώ ότι περνάς από πανελλήνιες, περνάς από όλα τα πεδία, σχετικά χαμηλές βάσεις. Είναι στο 13.500 τώρα, να κάνω λάθος. Δεν ξέρω, πάντως χαμηλά ήτανε, για να μπήκαμε κι εμείς. Και... φανταστείτε. Ωραία. Μπήκε τόσο χαμηλά. Όχι, όταν μπήκαμε τον κόλλο μου αυτό και το πέρασε. Ναι, όταν μπήκαμε εμείς ήταν 13.800 νομίζω. Ναι, εντάξει. Περνάς από όλα τα παιδιά και με κατατακτήρες μπαίνεις μετά, ναι. Κανονικά. Έχουμε άτομα. Ναι, έχουμε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ας πούμε, που έχουν μπει μετά από διάφορες άλλες σχολές. Λοιπόν, να πούμε λίγο για τα μαθήματα που κάνουμε μέσα στη σχολή, για όσα έχουμε συναντήσει μέχρι στιγμής, τέλος πάντων. Γενικά θέλω το βίντεο να έχει λίγο, ξέρεις, πώς φαίνεται και η προσωπική άποψη της σχολής, κατάλαβες, να μην είμαστε μόνο. Αχα. Γιατί το προηγούμενο ήταν full τεχνικό και μου στείλετε πάρα πολύ στο Instagram και με ρωτήσατε, ξέρεις, για το πώς βλέπω εγώ τη σχολή. Okay. Ναι, και που δεν το περίμενα καθόλου. Όταν έσκασε το πρώτο μήνυμα και ήταν σε φάση είμαι τρίτη ηλικίου, θέλω να πω στη σχολή. Πώς φαίνεται η σχολή, τα είπε πολύ τεχνικά. Ναι, καθόμουν και μια εβδομάδα. Τύπου έχει σίγουρα 20-25 άτομα που μου στείλει στο Instagram. Ωραία. Και νιώσα πολύ φρέντσα. Μπορώ να πω. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είμαστε. Αυτό βγαίνει από αυτή τη σχολή. YouTuber. Λοιπόν. Να πω αυτά που έχω γραμμένα για αρχή. Πάμε. Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, ήχος, διάφορους ήχους, ας πούμε, έχει διάφορα μαθήματα σχετικά με τον ήχο, δεν είναι μόνο ένα. Αργότερα αναλύονται, ναι. Στα επόμενα έτη. Ναι, παραγωγή, διεύθυνση φωτογραφίας, θεωρίες πολλές. Θεωρίες, ιστορίες. Πρόσφατα μπήκανε τα παιδαγωγικά μαθήματα, πρόσφατα νομίζω φέτος. Όχι, υπήρχαν. Ξεκινάς και είναι υποχρεωτικό από το τρίτο έτος και μετά. Πάντα ήταν υποχρεωτικά. Ναι. Ωραία, οκ. Σκηνογραφία. Σκηνογραφία.
σχέδιο έχει ξαναμπεί τώρα. Ναι, επαυξημένη πραγματικότητα, ήταν πιο παλιά. Όχι, φέτος μπήκε. Φέτος μπήκε η επαυξημένη πραγματικότητα. Μεγάλο κομμάτι. Ναι. Γενικά κάνεις πάρα πολύ λίγα πράγματα πάνω στην επαυξημένη πραγματικότητα. Αλλά μπήκε σαν μάθημα. Μπήκε, αλλά βγήκε η ιστορία. Επομένως μπήκε από πάνω της. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό αυτό. Αυτό δεν θα βοηθήσει τον κόσμο. Η Καγκλαμανίδου τώρα έφυγε και θα ξαναρθεί. Ναι, δεν την γλιτώνεται. Δεν γλιτώνεται την θεωρία γενικά. Έχει πολύ δική. Λοιπόν, ωραία. Να απαντήσω σχετικά με αυτό που μου είπατε, με ρωτήσετε για το μοντάζ. Μάθηματα μοντάζ έχουμε. Μοντάρουμε σε DaVinci. Έχουμε αίθουσα τέλος πάντων υπολογιστών και αυτά. Ναι, έχουμε. Ναι, τα έχουμε πει νομίζω τώρα. Τέλος πάντων, το ξαναλέμε. Έχουμε μια αίθουσα που έχουν μέσα υπολογιστές και έχουν αρκετά προγράμματα κατεβασμένα. Όχι μόνο το DaVinci, αλλά στο πρώτο εξάμεινο, ας πούμε, μοντάρεις το DaVinci. Μαθαίνεις το DaVinci. Πολύ βασικά πράγματα. Και Unity κάνουμε πλέον στην επαυξημένη πραγματικότητα πάρα πολύ βασικά πράγματα. Είναι ό,τι χρειάζεται για να ξεκινήσεις μόνος. Μπράβο. Μετά όλα τα άλλα, για να φτιάξεις κάτι ολοκληρωμένο, θα χρειαστεί να δεις μόνος σου κάποια πράγματα. Ναι. Κατευθύνσεις γενικά παίρνεις στη σχολή και επιλέγεις μαθήματα μετά το τρίτο έτος. Ναι. Γι' αυτό έχω πάρα πολλές ερωτήσεις και είμαι στην τέτοιο και είμαι και στη σχολή. Λοιπόν, ωραία. Και τέλος, έχουμε αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά. Νομίζω αυτά είναι μόνο. Ναι, και ελληνικά. Και ελληνικά για αυτούς που είναι κατάγονται από άλλη χώρα. Μπράβο, ναι. Και υπάρχουν σαν επιλογή μαθημάτων. Νομίζω δεν ξεκινάς από την αρχή. Δεν είναι ότι ξεκινάς από την αρχή τα ιταλικά. Απλά, ας πούμε, στα αγγλικά που παρακολουθήσαμε εμείς ένα-δύο μαθήματα, σύνολο, κάναμε τα μαθήματα που κάναμε στην σκηνοθεσία σε αγγλικά, με αγγλικούς όρους. Ναι, ουσιαστικά αυτό κάνεις. Κάνεις μάθημα σκηνοθεσίας σε άλλη γλώσσα. Δηλαδή, κινηματογραφικούς όρους. Τα ιταλικά και όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τα αγγλικά, τα μαθαίνεις εξ αρχής. Όλα εξ αρχής. Ναι, είχα το εισιτήριο, φύγει ιταλικά. Ναι, μάθαιναν το γεια σου, καλησπέρα και όλα. Και η Βιολέτα μάθαινε πώς. Έτσι, μου θέλει. Έτσι, ήξερε η κοπέλα, αλλά το συνεχίζει. Και ξεκινάει κανονικά ΑΒ. Α, οκ, εντάξει. Καλό. Άρα τα αγγλικά θεωρούνται, ρε παιδί μου, ότι όλοι ξέρουν κάτι, επομένως σε πάρει λίγο πιο πάνω επίπεδο. Οκ, εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαλέξετε μια ξένη γλώσσα. Εγώ προσωπικά θα πρότεινα να πάρετε τα αγγλικά και να συνεχίσετε με τα αγγλικά για να μην σας είναι τόσο βάρος. Εύκολα πάλι. Ναι. Εντάξει. Απλά δεν χρειάζεται να παρακολουθήσεις τα μαθήματα για να καταλάβεις τα δόσεις. Οκ, okay, ναι. Ναι. Δηλαδή. Κάνει μικρά tip. Ναι. Μικρά tip από τριτοετής. Ωραία. Πάμε λίγο τώρα. Εντάξει. Για αρχή να πούμε προσωπική άποψη τη σχολή. Όταν μπήκα, είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Λέω πολλά τεχνικά, πολλοί εξοπλισμούς, πολλά πράγματα που ήθελα να δοκιμάσω, παιχνίδια, γκάτζε το ένα το άλλο. Δεν είναι έτσι. Έχει πάρα πολλά θεωρητικά μαθήματα. Εμένα με συμφέρει, γιατί είναι τελικά όλοι θεωρητικά. Αυτή την κατεύθυνση παίρνω. Αλλά όσοι θέλουν να πάρουν πιο πρακτικά μαθήματα, δεν νομίζω ότι σε βοηθάει τόσο. Ναι, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ με αυτό που είπες, δηλαδή και εγώ όταν μπήκα λέω και είδα ειδικά το εκεί μέσα που έχουν τους εξοπλισμούς και μπήκα σε εκείνο το δωμάτιο και μου φάση ωραία, εντάξει, εδώ είμαστε, μπράβο, εδώ θα κάνουμε καριέρα ας πούμε. Όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι, είναι τα περισσότερα μαθήματα είναι θεωρητικά, δηλαδή και μαθήματα που θα έπρεπε να είναι πρακτικά είναι θεωρητικά. Έχουμε μοντάζ το οποίο είναι ένα εξάμεινο θεωρητικό. Δεν παίρνει την αίσθηση των υπολογιστών. Δηλαδή, χρήσιμο, μαθαίνει κάποια πράγματα, πρέπει να ξέρει πώ να τα εφαρμόσει, δεκτό. Αλλά αν δεν πα προ τον υπολογιστή, να πατήσει 10 κουμπιά να γίνει κάτι, δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, δεν μπορεί να μάθει μοντάζ ξέροντα τη θεωρία του μοντάζ, αλλά να μην ξέρει πώ να κάνει ένα κάτι, ξέρω εγώ κάπω. Το ίδιο και με τη φωτογραφία, εγώ πιστεύω. Μπράβο, ναι. Ακριβώ το ίδιο. Η διάθεση φωτογραφία δεν γίνεται να μην. Ξέρεις πως θα στείλεις ένα φως. Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχεις κάμερα και τέτοια. Αλλιώς. Εντάξει, δεν είναι full απαραίτητη νομίζω. Για να τελειώσεις τη σχολή. Για να τελειώσεις τη σχολή, όχι. Άμα θες να ακολουθήσεις φωτογραφία ή σε ενδιαφέρει εκεί ή να μπορείς να παρατηρήσεις και να παρακολουθείς 100% το μάθημα, θέλει κάμερα. Ναι, ναι. Εγώ δεν είχα, ας πούμε. Και. Κυριολεκτικά οι σημειώσεις μου ήταν πατάω αυτό το κουμπί για να γίνει εκεί. Ναι.
Ωραία, ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, απλά. Όχι, δεν ξέρεις τι πιστεύω. Προϊκές. Ναι, αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να πει δεν θα δηλώσω κινηματογράφου επειδή δεν έχω κάμερα. Όχι. Ναι. Δηλαδή οι βασικές ασκήσεις που θα σας ζητηθούν μέσα στη σχολή θα μπορείς να νοικιάσεις μια κάμερα, ξέρω, μέσα στη σχολή. Έχεις δυνατότητα τουλάχιστον. Για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Ναι. Επίσης, ένα άλλο θέμα. Και επίσης κουβάλαμε όλοι κινητά πλέον. Οπότε μια. Όχι DSLR, αλλά μια κάμερα που μπορείς να κάνεις δουλειά την έχεις. Nice. Ναι. Stop λίγο. Θα ανεβάσω αυτό εδώ το story. Πώς λειτουργεί το θέμα με τις κατευθύνσεις? Ξέρεις ακριβώς να μας πεις. Λοιπόν, προς το παρόν, όταν παίρνεις πτυχίο, δεν λέει έχεις τελειώσει τη σχολή κινηματογράφου στην κατεύθυνση φωτογραφίας, ας πούμε. Μετά επιλέγεις μαθήματα τρίτο έτος και αναλόγως ποια μαθήματα επιλέξεις. Π.χ. ο ήχος έχει 3, 4, έχει πότε ξανά το ήχος. Ναι. Επιλέγεις αν θες να πας για την κατεύθυνση του ήχου για ηχοληψία και τα λοιπά, θα επιλέξεις όλο το ήχο, λογικά. Αν πας για παραγωγή, έχει 2-3 της παραγωγής και πάει όλο. Ωραία. Λοιπόν, είναι αυτό που το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο, ότι δεν τελειώνεις με χαρτί που να λέει ότι είσαι φωτογράφος, ότι είσαι σκηνοθέτης, ότι είσαι σενεριογράφος. Τελειώνεις με ένα χαρτί που λέει ότι είσαι κινηματογραφιστής. Το οποίο είναι λάθος. Γιατί? Γιατί εσύ τώρα θα βγεις, ας πούμε, πας για ένα μοντάζ, για φωτογραφία, για βίντεο, πας προς τα εκεί. Ωραία. Όταν βγεις, δεν θες ο κόσμος να σε αντιμετωπίσει σαν κινηματογραφιστή. Ο τίτλος σαν τίτλος είναι πολύ. Πολύ κουλτουρέ, το βέβαια. Είναι υποτιμητικό λίγο. Και γενικός. Είναι γενικός τίτλος. Είναι δηλαδή, πάρα πολύ γενικός τίτλος. Θα λέει το βιογραφικό του ότι είναι κινηματογραφιστής και μπορεί να πει α, εντάξει, τι είναι αυτό. Μπορεί να πει κάποιος. Εντάξει, δεν θα πει κάποιος. Αλλά όλα θα γράψει από κάτω αυτό και αυτό και ναι. Αυτό. Αλλά... Γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να μιλάει κατευθείαν φωτογράφος, βιντεογράφος, μοντέρ. Σημαίνει ότι έχεις όλες τις γνώσεις ενός κινηματογραφιστή. Όχι. Προφανώς και όχι. Στην στιγμή που επιλέγεις την κατεύθυνση θες. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω argument με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλό που είναι κινηματογραφιστής και δεν είναι φωτογράφος, σκηνοθέτης, σενεριογράφος. Okay, λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι στη σχολή δεν παίρνεις μια κατεύθυνση τύπου φωτογραφία, παιδί μου, στα μαθήματα που επιλέγεις, αλλά δεν μαθαίνεις τίποτα από τη φωτογραφία. Okay, δεν παίρνεις την κατεύθυνση του ήχου, αλλά δεν μαθαίνεις τίποτα στον ήχο που έχει να κάνει με αυτό που θα κάνεις όταν τελειώσεις τη σχολή. Ωραία. Και για κάποιον που είναι. Όπως εγώ για παράδειγμα. Εγώ μπήκα με το mood του modern. Okay. Εγώ ήθελα να γίνω editor όταν μεγαλώσω. Εντάξει. Και στην πορεία βλέπω ότι ωραία το μοντάζ, okay. Αλλά ίσως να θέλω να ασχοληθώ με την σκηνοθεσία. Δηλαδή στο προηγούμενο έτος ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία. Πιο πολύ από ότι ήθελα να μοντάρω. Okay. Κατάλαβες. Και σε αυτό το έτος βλέπω ότι δεν είναι η σκηνοθεσία στα σκηνοθεσία που θέλω να κάνω, αλλά πιο πολύ να ασχολούμαι με τον φωτισμό. Οπότε με το φωτισμό και με την κάμερα, που σημαίνει ότι είμαι πιο πολύ στη διάθεση φωτογραφίας. Κατάλαβες. Τώρα, άμα εγώ στην πορεία της ζωής μου θέλω, ξέρω εγώ, τελειώσω, γιατί δεν τελειώνεις όταν είσαι 40 και ήδη δουλεύεις στη βιομηχανία ή δουλεύεις κάπου. Τελειώνεις όταν είσαι 23, υποτίθεται, 25 θα πω εγώ. Στα 25 μου δεν ξέρω ότι σίγουρα θα θέλω να είμαι φωτογράφος, κατάλαβες. Οπότε νομίζω ότι με περιορίζει το να λέει το είμαι φωτογράφος. Από το να είμαι σκηνοθέτης. Ναι, με αυτή τη λογική όμως, όταν. Δεν ξέρω, πες κάποια άλλη σχολή. Θα σου πω ένα ΙΕΚ. Πολύ απλό. Όταν σε ένα ΙΕΚ κάνεις φωτογραφία. Βγαίνεις από εκεί φωτογράφος όμως. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ θα εμπιστευτώ κάποιον, αν μου χρειάζονται κάποιοι φωτογράφοι, πιο πολύ θα εμπιστευτώ κάποιον. Στα λόγια βέβαια. Mm. Που το χαρτί του λέει ότι είναι φωτογράφος, από κάποιον που λέει ότι είναι κινηματογραφιστής. Ναι. Αυτό που λες ότι πιάνει μεγαλύτερη κλίμακα, γκάμα τέλος πάντων πραγμάτων που κάνεις. Ταυτόχρονα είναι και μειονέκτημα. Ναι, όχι, συμφωνώ. Συμφωνώ ότι είναι λίγο μειονέκτημα. Απλά νομίζω δεν είναι ή το ή κακό ή καλό. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ναι. Νομίζω ότι πιο πολύ στην Ελλάδα είναι αυτό σε αντίθεση με το εξωτερικό. Δηλαδή στο εξωτερικό. Θα έπρεπε να υπάρχει όμως πάλι μια παρένθεση με κινηματογράφη και σε παρένθεση την κατεύθυνση. Ναι, θα έπρεπε ίσως με το τι κάνει την πρακτική σου. Ναι, αυτό. Ναι, αυτό. Με το τι θα κάνει την πρακτική σου να έχει. Τι έκανε η πτυχιακή σου. Μπράβο, ναι. Ωραία. Τελευταίο έτος, πέμπτο έτος, τι κάνουμε στη σχολή? Πέμπτο έτος κάνουμε πάρα πολύ λίγα μαθήματα. Είναι δύο ένα εξάμηνο, κάτι τέτοιο. Και συνταχρηστούμενο ότι έχουμε και ταυτόχρονα δουλεύουμε. Άρα έχουμε πολλά μαθήματα το πέμπτο έτος. Όχι, αμυσάνι. Ταυτόχρονα δουλεύουμε πτυχιακή και ερευνητική.
που είναι δύο, και θα δουλεύεις για ένα χρόνο. Η ερευνητική έχεις να κάνεις ένα γραπτό 5-6.000 λέξεις σε οτιδήποτε θες, απλά κάνεις μία έρευνα πάνω σε κάτι, οποιοδήποτε μάθημα κατεύθυνση, και η πτυχιακή σου είναι η εργασία σου. Κάνεις κάτι, θες σκηνοθεσία, φτιάχνεις μια ταινία. Θες να πας για θεωρία όπως πάω εγώ, είναι 10.000 λέξεις. Θέλεις να πας για φωτογραφία, κάνεις κάποια συλλογή, κάποια έκθεση φωτογραφίων, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο. Okay. Αυτά. Okay. Και έτσι παίρνεις πτυχίο γενικά στη σχολή μου. Με το πτυχιακό. Πλέον το πτυχιακό, ναι. Α, μπράβο, εγώ ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Κατά το πει. Λοιπόν, okay. Μετά τη σχολή μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, σου θες. Μπορείς να κάνεις πρακτορικό. Ναι. Άλλο με τα πτυχιακά. Έχει άλλο με τα πτυχιακά που μπορείς να κάνεις. Okay. Εικόνα, ήχου, καπάλι θεωρία, κάτι ψυχολογία παιδιών, να πα από παιδαγωγική. Α, οκ. Okay. Έχει. Εντάξει. Οπότε, άμα το ψάξει κάποιο, μπορεί να βρει ακριβώς τι θέλει να κάνει μετά τη σχολή. Ναι, έχει κάπως έτσι. Άμα θέλει να κάνει και άλλο πράγμα, δηλαδή. Οκ. Okay. Εντάξει. Πόση ώρα γράφουμε σε εκείνη. Βασικά, να ξεκινήσουμε εδώ. Σε αυτήν. Δεν λέει. Είναι κλειστή. Όχι. That's all, folks.